Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1004. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και το εδάφιο 17. Ιώτα Δέλτα 17. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστεί εις των Θεών και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Άρα λοιπόν αζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομήν αλλήλων. Μην κατάστρεφε το έργο του Θεού διαφαγητών, πάντα μένουνε καθαρά, κακόν όμως είναι εις των άνθρωπων, ως τις τρώγει με σκάνδαλον. Καλό είναι το να μη φάγεις κρέας, μη δεν απειησίνων, μη δεν απράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται η ασθενή. Σύπης την έχεις, έχει αυτήν εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος ώστις δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Ώστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται εάν φάγει διότι δεν τρώγει εκ πίστεως. Και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Οφείλομεν δε ημίς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσκεις των πλησίων δια το καλόν προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε εις σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, δια να δοξάζει το μοθυμαδόν εν ενιστόματι των Θεών και Πατέρα, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας και δια να δοξάζωσιν τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένον, δια τούτο θέλω σε υμνή μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θέλω ψάλι. Και πάλι λέγει εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού και πάλι λενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλι ο Ισαΐας λέγει θελείστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος δια να βασιλεύει επί τα έθνη εις Αυτόν τα έθνη θέλουν συνελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Εκείνο λοιπόν που είναι σημαντικό στη ζωή μας είναι ο Θεός της ελπίδος να γεμίζει τα σώματά μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας με κάθε χαρά και ειρήνη, διότι πιστεύσαμε στο Λόγο Του, ώστε με αυτό τον τρόπο, ποιον τρόπο επαναλαμβάνω, να είμαστε γεμάτοι από χαρά και ειρήνη εξαιτίας του Θεού της ελπίδας, ώστε να περισσεύουμε, επαναλαμβάνω, εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτός ό,τι αν πράττει ευωδούται. Αυτός είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων που και το φύλλωμά του θάλει και καρπό πολύ και καλό κάνει και ό,τι αν πράττει ο Θεός το ευωδώνει.
Αλλά η ελπίδα δεν είναι να έχω ελπίδα, είναι να μου δοθεί η ελπίδα. Ελπίδα βεβαία και ασφαλής ότι ο Θεός ευλογών θα με ευλογήσει, πληθύνων θα με πληθύνει, και η ελπίδα αυτή να είναι η άγκυρα της ψυχής μου που είναι αγκυροβολημένη πάνω στο θρόνο του Θεού και με κρατάει στερεό και αμετακίνητο στην παρουσία του Θεού. Και όταν λέω εμένα, εννοώ όλους μας. Άρα το ζητούμενο είναι να περισσεύει, όχι να έχω, να περισσεύει η ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, καθώς περιεχήθη η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον απομονωμένο, αποξενωμένο, αποδιωγμένο, περιφρονημένο η Ευθαέ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου να περισσεύει στη ζωή μας η ελπίδα, η οποία δεν είναι δικό μας έργο και δική μας επιτυχία, αλλά είναι δώρο Θεού, δώρο του Θεού της ελπίδος, διότι δια της πίστεως απολαμβάνουμε τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι να καλοπερνάμε, να πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε, να τρώμε και να πίνουμε και οποιαδήποτε άλλη απόλαυση, να απολαμβάνουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, ο άντρας τη γυναίκα του, η γυναίκα τον άντρα της. Δεν είναι αυτό Βασιλεία Θεού. Δεν είναι να πηγαίνουν όλα καλά τα πράγματα. Δεν είναι η προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας, αλλά ούτε και της καλοσύνης του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη του Θεού στη σχέση σου με το Θεό. Η ειρήνη του Θεού στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Και η χαρά δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Επαναλαμβάνω, η Βασιλεία του Θεού εξαρτάται από τη σχέση σου με το Θεό, αν είναι στηριγμένη στη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή αν πράττεις τη δικαιοσύνη του Θεού εξητώντας την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και η συνέχεια της Βασιλείας του Θεού είναι καθώς πράττεις τη δικαιοσύνη του Θεού εξητώντας την αλήθεια, γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, εξητάς την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το Λόγο Του, τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη της Βασιλείας του Θεού στη σχέση σου με τους ανθρώπους και θα πλημμυρίσει η καρδιά σου, η ζωή σου από τη χαρά δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αν κατά αυτό τον τρόπο δουλεύεις εις τον Θεό, δηλαδή όχι όπως η Ευθαέ θα μπορούσε να δουλέψει στον Θεό πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, η Βασιλεία του Θεού επάνω του, εάν κατά αυτό τον τρόπο δουλεύεις εις τον Θεό. Και πώς δουλεύουμε εις τον Θεό? Υπηρετώντας το έργο Του, υπηρετώντας τα αδέλφια μας και στην πραγματικότητα με απόλυτη υπακοή και εξήτηση Πνεύματος Αγίου, πρώτον εργαζόμεθα τον αγώνα τον καλό, όχι τον αγώνα το δικό μας, τον αγώνα τον καλό που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Περπατάμε στην οδόν που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Στείτε, λέει, ρωτήσατε, εξητήσατε, μάθατε ποια είναι η αγαθή οδός η δική σας.
Περιπατείτε εν αυτή και τότε θα έρθει η ανάπαυση στη ζωή σας. Περπατάμε στην οδόν που ο Θεός έχει προετοιμάσει και είναι ξεχωριστή. Δεν έχουμε ίδια οδό. Ζήταγα οδηγία Πνεύματος Αγίου και έβαλα το GPS για να πάω σε ένα μέρος. Και μέσα από εκεί με δίδασκε ο Θεός. Καθώς άκουγα την κυριούλα, όπως τη λέω, να μου λέει στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Λέω, τι ωραία να διοικείσαι έτσι από το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά κατάλαβα ότι καθένας έχει τη δική του οδό. Γιατί έχουμε το δικό μας στόχο και τη δική μας αφετηρία. Εφόσον υπάρχει η δική σου αφετηρία και ο δικός σου στόχος, και ο στόχος δεν είναι του μυαλού σου, είναι της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, εκεί πρέπει να πας, τότε θα περπατάς την οδό τη δική σου, την προσωπική που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα, και όλα αυτά θα τα καταφέρεις διατηρώντας την πίστη σου. Επαναλαμβάνω, έστω και αν γίνομαι κουραστικός, το ζητούμενο είναι να περισσεύει η ελπίδα μας δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, μια ελπίδα που δεν είναι δική μας επιτυχία και απόκτημα, αλλά είναι αποτέλεσμα της Βασιλείας του Θεού, που είναι δικαιοσύνη με το Θεό, με τη σχέση μας με το Θεό, ειρήνη με τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, γιατί δεν μπορείτε να έχετε αγιασμό και τον αγιασμό στη συνέχεια, γιατί χωρίς αγιασμό δεν θα δείτε το πρόσωπο του Κυρίου. Και τη χαρά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, γιατί όταν σε επισκέπτει το Πνεύμα το Άγιο, η χαρά σου είναι πλήρης. Τότε μπορείς να δουλεύεις στο Θεό, μόνο τότε. Χωρίς αυτό, ό,τι και να κάνεις, δεν ευαρεστείται ο Θεός. Ό,τι και να κάνεις, δεν είσαι δόκιμος στα μάτια του Θεού ενώπιον των ανθρώπων. Μόνο έτσι δουλεύοντας τον Θεό, ούρχεται να το ξαναπώ και συγχωρέστε με, μόνο έτσι δουλεύοντας τον Θεό, με το να περισσεύει η ελπίδα σου δια Πνεύματος Αγίου, δοσμένη από την επίγνωση του τι είναι η Βασιλεία του Θεού στη ζωή σου, τότε μόνο ευαρεστείς τον Θεό, τότε μόνο δουλεύοντας στον Θεό, δουλεύοντας διά του Ιησού Χριστού, ευαρεστείς τον Θεό και είσαι δόκιμος ενώπιον των ανθρώπων. Άρα, εκείνο που έχει στη συνέχεια σημασία και είναι το έργο μας, είναι να ζητούμε την ειρήνη και τον αγιασμό, αλλά και την οικοδομή, όχι του εαυτού μας, δηλαδή μη ζεις για τον εαυτό σου, αλλά για τον πλησίον σου, ώστε να τον ευχαριστείς, να τον οικοδομείς και να τον ευεργετείς. Έτσι δουλεύεις δια του Ιησού Χριστού εις τον Θεό και είσαι δόκιμος ενώπιον των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική η σκέψη της Βασιλείας του Θεού από τη σκέψη του κόσμου και των ανθρώπων του κόσμου. Ο κόσμος τι κάνει, αγωνίζεται να πετύχει η ζωή του στη ζωή του εδώ. Άντε επεκτείνεται λίγο, αγωνίζεται να πετύχει, να πετύχουν στη ζωή του τα παιδιά του και η γυναίκα του και η οικογένειά του. Άντε και αγωνίζεται ένας χριστιανός καλός να πάει καλά και η εκκλησία και το έργο του. Και ο Θεός λέει, άστα αυτά. Δεν είναι αυτό το έργο της Βασιλείας του Θεού. Το έργο της Βασιλείας του Θεού είναι να ζητώ μεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων, προσοχή, χωρίς να καταστρέφουμε το έργο του Θεού. Δηλαδή,
μη σκέφτεσαι τον εαυτό σου όπως δεν σκέφτηκε τον εαυτό του ο Χριστός. Και τι έκανε, τα εγκατέλειψε όλα. Και τι έκανε, έφτασε μέχρι την ξεφτύλα, επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γιατί τα έκανε όλα αυτά? Για δύο πράγματα. Πρώτον, για να ευαρεστήσει τον πατέρα που εκεί τον απέστειλε, και δεύτερον, για να δοξαστείς από τον πατέρα όταν τελειώσει το έργο του, και βεβαίως γιατί μας αγαπάει. Δεν τα κάνεις αυτά αν δεν αγαπάς. Αν δεν αγαπάς τον πλησίον σου, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, αν δεν αγαπάς με αγάπη Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, Βασιλεία Θεού, έργο Θεού, δικαιοσύνη Θεού, ειρήνη Θεού, χαρά Θεού δεν υπάρχει. Υπάρχει αγώνας ανθρώπινος, προσπάθειες ανθρώπινες, αλλά δεν υπάρχει η δόξα του Θεού. Και επιμένω, ο άνθρωπος μπορεί και μέσα στο ζήλο του τον ανθρώπινο να καταστρέψει και το έργο του Θεού. Ο ζήλος ο ανθρώπινος λέει μη φας Τετάρτη και Παρασκευή, μη φας γουρούνι όπως λέγαν τότε, μη φας κρέας ή ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά και ο άνθρωπος του Θεού που τον έχει ελευθερώσει ο Θεός και του λέει τα πάντα είναι καθαρά, τρώει γιατί δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον, μην τον σκανδαλίσει, δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη και την οικοδομή του άλλου και καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αυτός είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο δούλος του Θεού που ευαρεστεί το Θεό και είναι δόκιμος ενώπιον του Θεού. Δεν προσέχει, εξετάζει, αγωνίζεται για τον εαυτό του αλλά για τον πλησίον του. Μπορείς να πεις αμήν? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πω, να πει, να πούμε, να πεις. Για τον εαυτό μου θα κάνω το τίποτα. Για τον πλησίον μου θα κάνω τα πάντα ώστε να τον ευχαριστήσω, να τον ευεργετήσω και να τον οικοδομήσω. Γι' αυτό οφείλομεν εμείς οι δυνατοί, και βεβαίως το ερώτημα είναι ποιος είναι δυνατός και πώς θα καταλάβεις αν είσαι δυνατός και πώς θα καταλάβεις ποιος είναι ο αδύνατος. Συνεχίζει όμως, οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και ποιος είναι δυνατός? Αυτός που δεν ενδιαφέρεται να αρέσει στον εαυτό του. Αλλά ο δυνατός είναι αυτός που ενδιαφέρεται να αρέσει στον πλησίον του μόνο για το αγαθόν ευάρεστον θέλημα του Θεού και για την οικοδομή του. Δεν είσαι δυνατός επειδή κηρύττεις ωραία. Σα χλαμάρες. Συγγνώμη. Δώρο Θεού, έργο Θεού, αλλά δεν έχει σχέση με τη δύναμη. Δεν είσαι δυνατός επειδή κάνεις οποιαδήποτε υπηρεσία. Σκουπίζεις, καθαρίζεις την εκκλησία. Αγωνίζεσαι, υπηρετείς. Δεν είσαι δυνατός. Και δεν μπορείς να βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων γιατί δεν είσαι δυνατός. Θα είσαι δυνατός μόνο αν δεν ενδιαφέρεσαι να αρέσεις στον εαυτό σου αλλά στον πλησίον σου. Θα είσαι δυνατός όχι να αυτοδικαιώνεσαι αρέσκοντας στον εαυτό σου αλλά
αγωνίζεσαι να αρέσεις σε αυτόν που σε προσβάλλει, γιατί είναι αδύνατος, σε αυτόν που σε πικραίνει, σε αυτόν που σε έδιωξε, σαν τον Ιεφθαέ. Θέλεις να είσαι δυνατός? Μπορείς να πεις όχι. Δεν στο επιβάλλει ο Λόγος του Θεού. Δεν σου λέει τίποτα ο Λόγος του Θεού. Γίνε δυνατός. Ο Ιεφθαέ ήταν δυνατός εν ισχύ. Ήρθε και το Πνεύμα του Άγιου επάνω του και τον έκανε θριαμβευτή. Είναι πολύ, ξαναλέω κάτι ταπεινή μου γνώμη, σοβαρό να θέλεις να είσαι θριαμβευτής, όπως λέει ο Θεός, κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού, αλλά όχι κατά φαντασία, αληθινά. Γιατί θριαμβευτής μπορεί να είμαι κατά φαντασία κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάτι καλό κάνω. Τα κάνω όλα χάλια. Ζήτησα συγγνώμη από τον αδερφό μου. Επισκέφθηκα τον αδερφό μου τον άρρωστο. Εγωνάτισα και προσευχήθηκα λίγο και για αυτόν τον μασκαρά, τον αδερφό που με έχει πειράξει. Μπορώ να βρω. Πήγα και επισκέφθηκα τις φυλακές. Έδωσα να φάει ο πεινασμένος. Φιλοξένησα το ξένο. Έχω κάτι να κάνω. Όμως δεν είναι αυτό, αδερφοί. Καθόλου δεν είναι αυτό. Μα καθόλου δεν είναι αυτό. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι, όπως ο Χριστός δεν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του, καθώς ήταν γεγραμμένο οι ονειδισμοί των ανθρώπων ή του οποιοδήποτε εναντίον σου Θεέ τις πήρα πάνω μου, αντί να ονειδίζουν εσένα, εμένα ονειδίζουν και το αποδέχομαι. Γιατί δεν ενδιαφέρομαι να διαφυλάξω τον εαυτό μου, αλλά ενδιαφέρομαι για τον πλησίον μου και για τον αδελφό μου κατεξοχήν. Ενδιαφέρομαι για τον αδελφό μου. Θέλω να τον ευεργετώ. Θέλω να τον κάνω χαρούμενο, να είναι ευχαριστημένος. Θέλω να τον οικοδομώ. Και ο Θεός θα σου δίνει δύναμη να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, τι πρέπει να κάνεις για να είσαι πραγματικά δυνατός και γιατί να είσαι δυνατός. Για να συνεργάζεται με σένα ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων, όπως συνεργάστηκε με τον Ιεφθαέ. Για να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή σου, όπως δοξάστηκε και με τον Ιεφθαέ, τον άχρηστο, τον διωγμένο. Γιατί θέλω να είμαι δυνατός? Γιατί με ενδιαφέρει η δόξα του Θεού. Πότε ήταν δυνατός ο Παύλος, ο Απόστολος? Ελεύθερος ον πάντων, τότε δούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Γιατί με ενδιαφέρει να κερδίσω υπέρ του Χριστού τους περισσότερους. Ήταν δυνατός. Ενδιαφερόταν να κερδίσει για το Θεό ψυχές. Ενδιαφερόταν σαν τον Ιεφθαέ να σώσει αυτούς που τον διώξανε. Αυτούς που τον ξεφτυλίσανε. Αυτούς που τον εξορίσανε. Αυτός είναι ο δυνατός. Και δεν είναι τίτλος τιμής. Είναι έργο ταλαιπωρίας και υπηρεσίας. Είναι τίτλος, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ξεφτύλας. Γιατί? Γιατί αυτούς που σε ταλαιπωρούνε εσύ τους φροντίζεις. Γιατί περιφρονείς τον εαυτό σου.
γιατί υψώνεις μέσα στην καρδιά σου το πλησίον σου, γι' αυτό και υψώνεται το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό όσα προεγράφησαν για τον Ιεφθαέ, για μας προεγράφησαν, για τη διδασκαλία μας, ώστε να έχουμε την ελπίδα, που είναι το ζητούμενο, μέσα από τη διδασκαλία της υπομονής και της παρηγοριάς μόνο των γραφών. Δεν είναι να πούμε κάτι που να κάνει εντύπωση και να είναι ενδιαφέρον, να κάνουμε κάτι που να κάνει εντύπωση και να είναι ενδιαφέρον και να φανεί. Είναι να ταπεινωθούμε, να μην φανεί πουθενά το ενδιαφέρον, αλλά να δοξαστεί ο Θεός μέσα από το δικό του έργο. Τι δόξα έφερε ο Ιεφθαέ στο λαό Ισραήλ? Σωτηρία, ελευθερία, συντριβή των εχθρών, πραγματικό θρίαμβο του λαού Ισραήλ. Με ποιο τρόπο? Έγινε δυνατός ενώ ήτανε αδύνατος, που δεν ήτανε, αλλά έγινε δυνατός. Δεν λογαριάζει τον εαυτό του, τις προσβολές, τους ονειδισμούς, το ότι ήτανε γιος πόρνης, το ότι τον εξορίσαν, δεν το λογαριάζει καθόλου. Εκείνο που λογαριάζει είναι ότι ο λαός του Θεού κινδυνεύει, ο πλησίον μου, ποιος είναι ο πλησίον μου, ο Ισραηλίτης, θέλει βοήθεια και εγώ δεν λογαριάζω τον εαυτό μου και τρέχω με τη βοήθεια του Θεού να τον βοηθήσω. Για μας προεγράφησαν όλα αυτά, για να έχουμε ελπίδα, που είναι το ζητούμενο, διαπνεύματος Αγίου μέσα από τη διδασκαλία περί υπομονής και παρηγοριάς των γραφών, ώστε ο Θεός της υπομονής και της παρηγοριάς να σας δώσει να γίνετε ένα. Έτσι θα γίνουμε ένα με τον Θεό της υπομονής και της παρηγοριάς που μας διδάσκει μέσα, καθώς εξητούμε την αλήθεια μέσα από το λόγο του. Τότε θα φρονείτε το αυτό και θα είσαστε ένα. Ένα σαν οικογένεια. Εγώ και η γυναίκα μου θα φρονούμε το αυτό. Θα είμαστε ένα. Εγώ και οι αδελφοί μου θα φρονούμε το αυτό. Θα είμαστε ένα. Και εάν εγώ αποχωρίζω τον εαυτό μου, τότε ξέρετε τι είμαι? Αδύνατος χωρίς ελπίδα ποτέ να γίνω δυνατός. Χωρίς ελπίδα ποτέ να γίνω σωτήρας ή να σωθώ. Όλα αυτά που γράφει ο Θεός, γιατί τα κάνει? Για να γίνουμε ένα. Για να φρονούμε το αυτό. Για να δοξάζουμε ομοθυμαδών το Θεό. Να μην είμαι ένας, να είμαστε ένας. Κάνε μας Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αδελφοί αγαπητοί, ας απαντήσουμε κατά μόνα στο Θεό. Θέλεις να σε κάνει έτσι ο Θεός? Εγώ τι να σας πω, όλη μου την καρδιά θέλω να μας κάνει έτσι. Όλη μου την καρδιά. Και αυτή είναι η προσευχή μου. Κάνε μας έτσι, Κύριε μου. Κάνε μας να φρονούμε το αυτό. Κάνε μας ένα, Χριστέ μου. Ξέρετε αδελφοί, αν και όταν ο Θεός μας κάνει έτσι, πώς θα μεταμορφωθεί η Εκκλησία? Ξέρετε για ποια Εκκλησία μιλάμε? Για την Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Το ξαναδιαβάζω. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας που παίρνουμε από τη μελέτη των γραφών, ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις, σύμφωνα με τον Χριστό, ώστε να μπορείτε να δοξάζετε ομοθυμαδών με ένα στόμα τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προσέξτε. Από πού θα αρχίσετε? Να προσδέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός προσεδέχθη κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Μη τον περιφρονείς τον άλλον, να τον προσδέχεσαι. Τι θα πει προσδέχομαι? Τον αγαπάω, τον θέλω, μα είναι
ό,τι είναι, ναι, εγώ τον προσδέχομαι. Ο Χριστός με προσεδέχθη όταν τον, που δεν βλαστήμαγα, όταν τον έβριζα, όταν ήμουν σε αμαρτία, αλλά με προσεδέχθη όταν τον πλησίασα. Και εμείς να προσδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Να προσδεχόμαστε με αγάπη όπως ο Χριστός μας προσεδέχθη και να θυμηθούμε και το έργο του Χριστού. Ο έργος του, ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος, της περιτομής διάκονος έγινε. Ξέρετε ποιον έγινε διάκονος? Αυτόν που τον σταύρωσαν, αυτόν που τον ονίδησαν, αυτόν που τον τριχωμάδησαν, αυτόν που τον είπαν Βελζεβούλ, αιρετικό. Έγινε διάκονος της περιτομής. Για ποιο λόγο? Υπέρ της αληθείας του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό έγινε διάκονος της περιτομής, που τόσα έπαθε μέχρι που τον σταύρωσαν. Γιατί εξητούσε την αλήθεια, και η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού του έλεγε, θα γίνεις διάκονος της περιτομής. Δεν διάλεξε. Γιατί εγώ διαλέγω, θα πάω να μιλήσω σε αυτούς που δέχονται, σε αυτούς που δεν με χωνεύουν, άστους και δεν ασχολούμαι. Ο Χριστός τι είπε? Ο Θεός θέλει, γιατί το έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να πάω να γίνω διάκονος αυτών που θα με βλαστημήσουν, θα με ονειδήσουν, θα με ξεφτυλίσουν και θα με σταυρώσουν. Σε αυτούς θα πάω, γιατί είναι αδύνατοι. Αλλά αυτό το οποίο έκανε, γενόμενος διάκονος περιτομής, είχε τον καρπό το μεγάλο στα έθνη. Τα έθνη πίστεψαν, επειδή ο Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εν τη απειθία των εθνών, ο Θεός αποκαλύφθηκε καταρχάς στον Ισραήλ». Και στη συνέχεια λέει, «Εν τη απειθία του Ισραήλ, ο Θεός έσωσε τα έθνη, ώστε να κλείσει ο Θεός όλους την απειθία για να σώσει τους πάντες». Να το ξαναπώ αυτό. Πήγε ο Χριστός και έγινε διάκονος, κήρυξε το Ευαγγελιό του εν γνώση του, ότι θα τον αρνηθούν, σαν το Μωυσή που όταν τον αρνήθηκε ο λαός Ισραήλ έφυγε, εν γνώση του ότι θα τον αρνηθούν, εν γνώση του ότι θα τον περιφρονήσουν, εν γνώση του ότι εν τέλει θα τον σταυρώσουν. Γιατί? Υπέρ της αληθείας του Θεού, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το αποτέλεσμα, σώθηκαν εξ αυτού όλα τα έθνη, καθώς ήταν γεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Θέλεις να σωθούν αυτοί τους οποίους ο Θεός έχει προγραμματίσει να σώσει? Πήγαινε εσύ, υπηρέτησε τον αδύνατο, έστω και αν οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων των Θεών μέσα από αυτόν έρχονται πάνω σου. Μη σε νοιάζει για τον εαυτό σου. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου στο Χριστό και θα δεις τη δόξα του Θεού. Αμήν Χριστέ μου. Αμήν Χριστέ μου. Αμήν.